ο νούμερο 50 και δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με αυτό το νούμερο γιατί πήγαμε στα 52 και καλά έτος. Στα 52 είναι ο χρόνος, ναι. Ναι. Θα πρέπει να κάνουμε ένα επαιτειακό και καλά. Έλα, μα, μας έχει σε μη σου με τα επαιτειακά σου. αφού είναι ένας χρόνος Κωνσταμπράτσο. Ναι, δεν είναι ένας χρόνος, αλλά πάμε παρακάτω. εντάξει Κωνσταμπράτσο. Δηλαδή, ε, πόσο ήμασταν π.χ. όταν ε, ε, συζητάγαμε ε, για το φορτούνι Σιβαλμπουένα. Ήμασταν στο 27. Ε, ναι, πότε ήταν, Αύγουστο δεν ε, ήταν. Αύγουστο ε, ήταν. Α, μια επανάληψη τώρα, πώ το βλέπει. Εντάξει, δεν, ήταν, δεν υπάρχουν πολλέ απορίε γι' αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που γυρίζει ο Φορτούνη. Ναι. Έκανε μια τελική με την Καλαμάτα. Okay. Αποθεώθηκε. Όλα καλά. Γύρισε. Ε, γύρισε με όρεξη. Ο Πέδρο Μαρτίνη είχε στήσει μια ομάδα για να παίξει ο Βαλμπουενά και ο Φορτούνη και όχι για να παίξει μόνο ο Βαλμπουενά ή μόνο ο Φορτούνη. Αυτό που θα χαλαλήσει θα είναι ο κεντρικό μέσο που έπαιξε τον άχαρο ρόλο του δημιουργικού μέσου. Δηλαδή, ανά περιπτώσει, ο Μάντικα Μαρά που μου έρχεται στο μυαλό που έπαιζε πολύ πιο προωθημένο. Δεν θα θυσιαστεί ο Βαλμπουενά, ο οποίο στη τελική παίζει στη, στο άκρο. Και θα, με τον, ε, μπροστά που έχει κατοχυρώσει και τη θέση του επιθετικού. Δηλαδή έχει πάρει σαφές προβάδισμα με τη χρονιά που κάνει. Δεν νομίζω ότι όλος, ότι, ε, νομίζω ότι θα βολέψει πολύ περισσότερο να έχει να, να, και το φορτίο και το Βαλμπουένα. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να υπάρξει κάποιο μπέρδεμα. Εκτός αν ο Βαλμπουένα θέλει να παίξει στο κέντρο. Ε, αλλά ούτε με τον Παναθηναϊκό στο 1-0. Με τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε από τα, την αριστερή πλευρά. Και για, για, πάρα πολλή ώρα ήταν, ήταν, στην αριστερή πλευρά και απλώς συνέκλεινε. Δεν ξέρω αν εσύ θεωρείς ότι θα φάει το χώρο του Φορτούρη συγκλίνοντας. Δεν, δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ο Βαλμποενά πρέπει να παίζει βασικό είναι ο Βαλμποενά που κυρίω πατούσε στον άξονα. Ανεξαρτήτω από πού ξεκινούσε τι προσπάθειέ του. Ναι. Δεν βλέπει καμία περίπτωση να πατάει ο ένα στον χώρο του άλλου. Αφενό και αφετέρου, ε, να αριστερά εντάξει θα τρώει τη θέση του Μασούρα. Άμα το πούμε, ότι ξεκινάει ναι. από αριστερά δεν έχει κάνει την τρομερή σεζόν ο Μασούρα ώστε να Όχι, είναι, κακός. Να είναι αναντικατάστατος. Ναι, δεν είναι Παρ' παρόλα αυτά, ο αριστερός Βαλμπουενά είναι για να τρώει τη θέση του Μασούρα. Δύο ερωτήματα δηλαδή. Ε, υπάρχει, υπάρχει και Οχι, αυτό. Ο, όπως παίζει στο κέντρο Βαλμπουενά, εκεί είναι για να τρώει ναι, τη θέση ολονών. Okay. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο Βαλμπουενά όταν παίζει αριστερά τώρα έχουμε δει ότι δεν είναι τόσο στο, ίδιο επίπεδο. Ναι, είναι για να τρώει δεν τη θέση ε, μασούρα. Δεν έχει. Όταν παίζει αριστερά ο Βαλμπουενά δεν είναι στο ίδιο επίπεδο γιατί δεν έχει τον δημιουργικό μέσο που θα του αδειάσει και κατά περίπτωση του χώρου. Δηλαδή ο Φορτούνη όχι μόνο. Δεν είναι αυτό ο, ο, ο μέσο που ανεβαίνει, γιατί ο Καμαρά, ο καμαρά, πούμε, που πάλι μου έρχεται στο μυαλό, γιατί ο, ο Καμαρά ήταν ένα box-to-box μέσα που, που είχε πολλά ανεβάσματα και μάλιστα είχε πολλά ανεβάσματα με την μπάλα. Δηλαδή είχε πολλή μεταφορά μπάλα σε ο Καμαρά που κατέληγε σε κάποιο σουτ. Το οποίο. Κατέληγε ε, στο γάμο του Καραγκιού. Ναι, Συνήθω, αλλά μία στο ναι, τόσο... που υπήρχε. υπήρχε ναι. Το οποίο είχε τι αξιώσει, είχε τη φιλοδοξία, εν πάση περιπτώσει. Ο άνθρωπο ο Χορτζίνο δεν θα κάνει αυτά σουτ. Οπότε νομίζω ότι ο Βαλμποϊνά τη αριστερή πλευρά που θα συγκλίνει, θα ω ένα περιθώριο, δηλαδή θα σταματά τα τρεξίματά του ω κάποιο κομμάτι που θα βολεύει και το φορτούνη. Μιλάμε τώρα ότι ο φορτούνη θα παίξει δύο-τρει εβδομάδε σε κάποια. Και βάλε. Κο, ναι, και βάλει κάποια στο επίπεδο που φανταζόμαστε. Ναι. Ότι θα είναι πολύ κοντά σε αυτό που ήταν πέρυσι, όταν ήμασταν αρκετά κοντά σε αυτό που ήταν πέρυσι, θα παίξει σε, δύο, σε, σε ένα μήνα. Και 90 λεπτό κιόλα. Και 90 δηλαδή. λεπτό, ναι. Οπότε και στην κατάσταση της υπεραριθμής γιατί ο Τσιμίκας είναι ένας full back και στην κατάσταση του set παιχνιδιού, δηλαδή και στο transition και στο set παιχνίδι και στην, στο overlap του Τσιμίκα, ο Ολυμπιακό θα κερδίσει μόνο, μόνο θα κερδίσει από, την, από την παρουσία και του Βαλμποένα και του Φορτούνη στην ίδια ενδεκάδα. Οπότε βγαίνει στο Μασούρα και κρατά ε, Καμαρά, Γκυλιέρμε ή τέλο πάντων δύο μέσου από πίσω Δεν δε μου είναι απαραίτητο να, να βγει ο Μασούρα. Δηλαδή δεν με, ε, δε με, ενοχλεί. Ο, μα, ο Μασούρα στο δεξιάκρο δεν με ενοχλεί. Δηλαδή, αλλά βγάζω τον ένα, τον ένα, τον, 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 ένα δημιουργικό μέσο και αφήνω τον κόφτη μόνο. Δηλαδή. Κάτσε, ρε, περίμενα. Και Μασούρα μέσα. Ναι, Μασούρα δεξιά. Ε, Α, δεξιά, ποντένσε, Τι κάνει. <laughs> Όχι. Α, πες Έχει, με 15, εντάξει, okay, Το δέχομαι. Ναι, το, βγάζω, το, μασό, το, το βγάζω, βγάζω, βγάζω. Το, το στο Το για αρχή, το Μασούρα στο καλό φορτίνο τον βγάζω. Το Μασούρα στο καλό φορτίνο τον βάζω, αφήνω τον ε, Βαλβουένα και πάω δεξιά τον Ποντένσε και Λαμπτελοίτσι. Καταλαβαίνεις τώρα. γιατί κάνεις podcast μαζί μου και δεν μπορούν στο Ολυμπιακό, έτσι. Ακριβώς. Επειδή κάνεις κάτι τέτοιες επιλογές δηλαδή. <laughs> <laughs> και... ε, εντάξει, ναι. Ε, δεν είναι. Ούτω ή άλλω γι' αυτό δεν κάνω podcast γενικά, όχι μαζί σου μόνο. εγώ απλά να πω ότι όντω μόνο με συμβιβασμό μπορεί να χωρέσει και ο Βαλμπουενά και ο Φορτούνη χωρί να εξωτερωθούν αμφότεροι. Δηλαδή, θυμόμαστε, α πούμε, πέρυσι που ο Φορτούνη μπορεί να παίζει και ο Χτάρι, επειδή mm. υπήρχε αυτή η ανάγκη. Δεν ήταν η καλή του θέση, υπήρχε ένα συμβιβασμό. Ναι. Επειδή υπήρχε εκείνη η ανάγκη. Εκείνη τη στιγμή, τη χρονική στιγμή. Νομίζω ναι, ο Βαλμπουενά θα συμβιβαστεί πάντω. Αυτή τη στιγμή ναι, ο Βαλμπουενά μοιάζει και... αυτό. Που καλό ή εντάξει, έχει παίξει σε αυτέ τι θέσει την καριέρα του και έχει ναι, ναι. παίξει καλά. Πιο μικρό Α... σε αυτέ τι θέσει την καριέρα έχει... του. Το, το πλάνο ήταν έτσι. Δηλαδή, το πλάνο από την αρχή που, πήραν το που πήρε τον Βαλμπουενά ο Ολυμπιακό, ασχέτω πώ αποδείχθηκε ο Βαλμποενά ω κεντρικό και δημιουργικό μέσο, ω αυτό που είπε από τον άξονα, Αυτό αποδείχθηκε. Το πλάνο ήταν να πάει ο Βαλμπουενά αριστερά και ο Φορτίνη να, να έρθει στο κέντρο και να έχει έναν δημιουργικό ρόλο. Να είναι ο Γιώργο ήταν όλα τα χρόνια. Πέρα από τι εξαιρέσει, όπω λε και εσύ, που έπαιξε και ο Χτάρι, κατά συνθήκη και οτιδήποτε τέτοιο. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε δει το Βαλμπουενά ότι από αριστερά δεν είναι ο Βαλμπουενά του άξονα, αλλά δεν έχουμε δει το Βαλμπουενά από τα αριστερά με τον Φορτίνη στην ίδια ενδεκάδα. Σωστό. Οπότε σίγουρα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν. θα, θα το δει και ο Μαρτίν, νομίζω ότι ο Μαρτίν ήθελε να επιστρέψει προφανώ. Ο Ολυμπιακό αντεπεξήλθε καταπληκτικά και αυτό είναι κατά μεγάλο προς το έργο του. Στο πώ αντεπεξήλθε ο Ολυμπιακό χάνοντα το φορτούν και μάλιστα ακαριαία. Πολύ γρήγορα δηλαδή. Και είναι έργο του προπονητή. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακό θα είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν το φορτούιν γιατί παίρνει ένα καλό, πολύ καλό. Ο καλό είναι ένα μεταφραστή μέχρι να τραυματιστεί στην 11η. Ωραία. Αφού φτιάξαμε την 11 του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα, να φτιάξουμε λίγο και το κύπελο Ελλάδα. Ναι. Ε? ναι. Ε, είδαμε τώρα σχεδόν την ολοκλήρωση τη φάση των 16. Ναι. Γελάσαμε με την ψυχή μα με τι διετικέ αποφάσει δίχω βαρ. Ναι. Ε, παρακαλάμε να μπει βαρ στα τελικά γιατί θα έχουμε σφαγέ από εδώ και πέρα γιατί μειώνονται οι θεωρητικά και πρακτικά αδύναμοι και θα μπορεί να τύχει κάποιο ντύπη. Ε, αυτή η στιγμή χωρί να έχει ανακοινωθεί, μοιάζει ε, βέ, βέβαιο, Μοιάζει πολύ πιθανό η κλήρωση των προεγμένε να γίνει μετά το μάτσο του Αστερατίπολη με την ΑΕΚ το δεύτερο μάτ. Θυμόμαστε το πρώτο έχουμε τώρα αυτήν την εβδομάδα γιατί υπήρχε είπες, η αναβολή τη προηγούμενη εβδομάδα. Να γίνει μετά λοιπόν η κλήρωση. Μπορεί να υπάρξει ντέπι. Οι ομάδε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την ΕΠΕ και από την ΚΕΔά ένα πολύ μικρό κόστος όπως διαβάσαμε και από το Sporikos 4GR 5.000 ευρώ ανά μάτς ναι, σε σχέση ναι, ναι. με αυτό που μπορεί να ακολουθήσει ναι, ναι, ναι. μια χαρά καλό έξοδο είναι, ε, δε, 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 δε. με χαρά θα το πληρώσουν δε, όλες δε, οι δε, ομάδες δε, δε. όπως και να έχει όμως εμείς εδώ έχουμε να απαντήσουμε στο εξή ερώτημα που θέσαμε και στο instagram ε, υπάρχει περιθώριο για έναν αστέρα τρίπολης έναν ατρόμητο, μια λάρισα να φτάσουν μακριά μέχρι και τελικό ή γιατί και όχι να κατακτήσουν το τρόπαιο. Ε, αυτό είναι το ερώτημα και σε αυτό θα απαντήσω ο Λευθέρης και όχι εγώ. Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ στο καυτό ερώτημα. Υπάρχει βέβαια. Άμα παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Λαμία στην, τρι... στην κλήρωση. Αν πέσει με τη Λαμία στην κλήρωση και πέσει ΑΕΚ ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και μετά ο ΠΑΟΚ παίξει με τον Άρη θα έχουμε ένα ε, τελικό θα έχουμε ένα τελικό... Λαμία Άρης. Ναι. <laughs> Η ΑΕΚ έχει φύγει για τη συζήτηση. Όχι, ενώ παίξει ο Ολυμπιακό με... ή με τον Πάοκ. Και μετά παίξει ο Πάοκ ο Ολυμπιακό με τον. Δηλαδή θα έχουμε έναν ισχυρό και έναν ανίσχυρο. Δηλαδή αν ο, ο Παναγό πέρσι τη Λαμία. Μπορεί η Λαμία να ξαναπεράσει τον Παναθηναϊκό. Δεν την έχει νικήσει ούτε φέτο. Που λέει ο λόγο. Ε, οπότε υπάρχει ο Πανετολικό, δεν τον βλέπω. Ε, υπάρχει ο Πανιόνιο. Ο, παρα... Πανιόνιος... ο Πανιόνιος υπήρχε, ναι, συγγνώμη. <laughs> 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 πρακτικά αυτό που λέμε, Εκτός Big Five έχουμε Λαμία, Πανετολικό, Ατρόμητο και δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει η Αστέρα ναι, Μπορεί ναι, να έχουμε Αστέρα ναι, ναι, Τρίπολη, ναι, ναι. μπορεί να έχουμε. Δεν ξέρουμε άκ. ακόμα τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε ακόμα. Οπότε. Αλλά... Και το, το Αστέρα Τρίπολης-ΑΕΚ είναι ένα, ένα, ένα ζευγάρι που πριν γίνει οτιδήποτε. Δηλαδή ο, ο ακροατή το ακούει, το. που πολύ μετά. Πριν, λέμε ότι είναι ισορροπημένο σχετικά α πούμε για κύπελο. Ελλάδος. Η Άκνε Φαβόρη. Ο άστωνα μπορεί να κάνει, δηλαδή είναι μια κατάσταση που μπορεί να πάει και στο δεύτερο παιχνίδι ή οτιδήποτε τέτοιο. Και να κρυθεί σε, σε, σε αντιπολεπτομέρειε. Νομίζω όμω ότι εξαρτάται ξεκάθαρα από την κλήρωση. Δηλαδή, αν πέσει ο Πάκο Κουπελούχο στι τρει τελευταίε χρονιέ με τον Πανετολικό ο Ολυμπιακό με τη Λαμία, π.χ. Και πάλι. Άρα, ο Ο Ολυμπιακό με τη Λαμία τι ακριβώ. Ναι, ρε παιδί, να θυμάσαι πέρυσι. Και αυτό είναι. Εννοώ ότι υπάρχει. υπάρχει Ακριβώ, είναι και αυτό. Θεωρώ ότι θα έχουμε σίγουρα. Όχι απλώ θα έχουμε. Θα έχουμε σίγουρα έναν ε, αδύναμο. Δεν, δεν ξέρω, τον Άρη το θεωρεί, α πούμε. Ε, όχι. όχι. Δεν είναι αδύναμο, είναι στο Big Five, που άρεσε. Ε, εντάξει. Τότε υπάρχει μια, α πούμε. Νομίζω ότι έχει, έχει πιθανότητε. Εξαρτάται, βέβαια, σου ξαναλέω από τα κέρδια τη κληροκτητήρα και από το πώ βλέπουν οι ομάδε στο κύπελο. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να την πάθει από κάποια ομάδα από τι τρει. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακό άμα, άμα δεν έχει συνόμο ενδιαφέρον, ίσω δώσει ένα χώρο, και ειδικά να αποφασίσει να έχει αναπνευματικού. Υπάρχουν πιθανότητε. Όσον αφορά στην ΑΕΚ. Nike... Εντάξει, δεν μα έχει δείξει και δείγματα ακόμα. Έχουμε και το νέο Τι, έχουμε και το. Ναι, ακριβώ. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή που θα ρίξει το βάρο. Πανακολούθησαν να ρίχνει όλο το βάρο στο κύπελο. Ακριβώς. Και άμα δεν ε, περνούσε τον ένα ε, θα, ε, θα υπήρχαν ε, μεγάλε εξελίξει. Ε, ε, φανε, η φανέρα έχει επιλέξει κύπελο πρωτάθλημα για αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι έχει κάνει η φωτογραφία με που που η φωτογραφία του Δόνη ναι, είναι, μετά, είναι, είναι τα... εκπληκτική. Okay. Ναι, είναι εκπληκτική και είναι ενδεικτική και <Τι>... του, του, τι ήθελε ο ίδιος και το τι περίμενε από το παιχνίδι αυτό όχι νομίζω ότι δεν θα πω ότι είναι ο θέσμος των εκπλήξεων γιατί είναι λίγο κλεισέ και, και δεν ισχύει κιόλα. Ε, υπό μια είναι με τρεις συνεχόμενους τελικούς ε, ΠΑΟΚΑΕΚ. Αλλά θα πω ότι... Αν η πληρωτήδα κάνει τα χατήρια, δηλαδή αν βγάλει δύο derby στον πρώτο ή στον ημιτελικό, είναι δεδομένο ή σχεδόν δεδομένο ότι θα υπάρχει μια ομάδα. Δηλαδή ο Άρη μπορεί να αποκλειστεί από οποιονδήποτε από, από του τρει ε, που θα βρεθούν στην φάση των 8. Όχι, όχι, από τον Πανατολικό, όχι. Τα βλέπω όλα τώρα λίγο σαν να βλέπω κάτι για πρώτη φορά, α πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει καμία έκπληξη στο κύπελο Ελλάδα. Ο τελικό θα είναι μια μεγάλη ομάδα εναντίον μια άλλη μεγάλη ομάδα. Σε κάλυψα. Ευχαριστώ. Σε αποστόμωσα. Οπότε να το πάμε λίγο πιο χαλαρά τώρα. Να φύγουμε από Ελλάδα. Μπας και βρίσκει. Το άφησα γιατί θέλω να, υπα, να μην υπάρχει καμία διακοπή όταν θα εκτεθεί. Αν επανόρθωτα. Ωραία. Ε, έκθεση, μάλιστα. Θεωρείς ότι εκτίθενται όσοι λένε ότι ο Μάρκο Ράσφορντ λέγανε πριν 4-5 χρόνια που έκανε τον τεμπούτο του ότι ο Μάρκο Ράσφορντ είναι ένα μεγάλο παίκτη, θα γίνει μεγάλο παίκτη, Ήταν ένα πολύ μεγάλο ταλέντο που σιγά σιγά αποδίδει καρπού. Εκτίθενται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί που λέγανε ότι θα γίνει. Ναι, που λέγανε όταν πρώτα έκανε τον τεμπούτο την πρώτη σεζόν, τη δεύτερη σεζόν. Δεν νομίζω. δεν νομίζω, okay. δεν νομίζω ότι επιβεβαιώνονται. Γιατί <UA> τον <laser> βρίσκουν όλοι τώρα σωτε, φέτος στη Μάτσα United. Δεν νομίζω ότι εκτίθενται. Δηλαδή, αν σταχειολογήσουμε λίγο του μεγαλύτερους παίκτε τη Manchester United, α πούμε είναι. Ας πούμε, θα σου πω οχτώ ονόματα. Ωραία. Mm -hmm. Είναι ο Μπόμπι Τσάλτον, ο Τζορτζ Μπεστ, ο Ντάνκαν Έντουαρτ, ο Ερή Καντονά, ο Ρόι Κιν, ο Ράιν Γκίξ, ο Κριστιανό Ρονάλντο, α πούμε και ο Πολ Σκόλ και βάλει και κάποιον άλλο θέση. Είναι όλοι οι παίκτε που έχουν κερδίσει. Έχουν ε, κερδίσει τρόπαια. Παραδείγματο χάρη, εμένα ο αγαπημένο μου τη Μάτσερ Γκρινάτη τη αρχή τη δεκαετία του 1990 ήταν ο Λί Σάρπ. Ένα ξεκάθαρο εξτρέμ. Από αυτόν ακούτε να λύσει ποδοσόρου για να ξέρετε. Ο Λί Σάρπ. Λισαρ... Από το λευκό Ένα ξεκάθαρο εξτρεμ. Ο αγαπητό μου Μάτζη Νέτ στα τέλη τη δεκαετία του 1980. Καντσέλ. Α, τέλη του 1980. αρχέ τη δεκαετία του 1990. Ο Μπράιν Ρόμψον π.χ. θεωρείται μεγάλο. Θεωρείται μεγάλος, αλλά δεν θεωρείται. Ξέρεις, το τρανό παράδειγμα του ποδοσφαιριστή. Όλοι αυτοί όμω έχουν κερδίσει κάτι. Η Μάτζη Νέτ είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ομάδα η οποία κάνει τον παίκτη μεγάλο για τον κόσμο. Ο παίκτη δεν γίνεται μεγάλο. Δηλαδή, θα πω κάτι που μπορεί και να, άμα δεν γίνει κατανοητό, να φέρει μήνυ. Α, ωραία, στο, χαιρόμαστε. Θέλουμε πάντα τα στο, δηλαδή, στο podcast. Στο podcast, στο Instagram και στα Facebook. Ο Ερή Καντονά. Α, θα φέρει μήνυ. Ναι. Έγινε, ήταν μυ, μυθική προσωπικότητα. Αλλά μεγάλο, αυτό ο ο άνθρωπο που βγαίνει στο Eurosport και κάνει τα δικά του και τι εκπομπέ του και κάνει αυτά τα απίστευτα βίντεο και, βίντεο και έχει τον καθολικό σεβασμό, ο Ερήκα Ντονά είναι μεγάλο επειδή φόρεσε τη φανέλα τη Manchester United και είχε χώρο για να ξεδιπλώσει όλη την προσωπικότητά του. Ο Ερήκα στη Manchester United πήγε ενώ η Γαλλία είχε χάσει. Είχε μια ανεμική εμφάνιση στο γύρο του 1992. Ο ίδιος βέβαια είχε κατακτήσει το πρόγραμμα με τη Λίντς ως έκπληξη και στο γύρο του 1994 μια Γαλλία που είχε πάρα πολύ ταλέντο έχασε από τη Βουλγαρία και έμεινε εκτός. Όμως στο νησί ο Ερή είχε το ίδιο διαμέτρημα σε Σταριλίκη με έναν μουσικό της ροκ. Κάτι που σημαίνει ότι τον έκανε η ομάδα του να είναι σε αυτό το ψήπεδο, σε ό,τι αφορά τη, το σεβασμό. Η Μάτσα United λοιπόν δίνει στον παίκτη. Εκτός από τον George Best, ο οποίος ήταν αντισυμβατικός, κανένα δεν θα βάζει στη λίστα σου, κανένα της Μάτσα United δεν θα βάζει στη λίστα σου με τους 20 καλύτερους παίκτες. Ε, είναι όλοι παίκτες, δεν ξέρω. Του κόσμου τι εννοείς. Ναι, στου αγαπημένου παίκτε ή του εποχο... ο, ο, α, τον, και όλων των εποχών και στου αγαπημένου είναι πολύ δύσκολο. Αν δεν είσαι Manchester United, αν δεν υποστηρίζει Manchester United, είναι πολύ δύσκολο. Mm, δεν ο γινόνα ίσως, γινόνα ο... Στο... <σχολου> γιατί είναι πολύ αγαπητό ο Γκίξ. Ναι. Στου κόλπου είναι υποτιμμένο, ξεκάθαρα. Ναι, είναι παρακάτω, ναι. ναι. Θέλω να πω όμω ότι δεν θα, θα του έβαζε πολύ δύσκολα. Μιλάμε ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία παίζουν από το 1937. Δεν έχει παίξει παιχνίδι χωρί να παιδί από τι ακαδημίε. Ε, χωρί να είναι στην αποστολή. Στην αποστολή στην αποστολή δεν έχει παίξει χωρί ε, παιδία από ακατευμία, μέχρι το, το 10-11 κάπου εκεί. Και Α, ένα μάτσει με την Ασενναλαν. Αλλά νόμιζα, νόμιζα, ήταν για 70 χρόνια ναι, αυτό, ναι, έγινε ναι. αυτό το μάτσο με την Έσανταλλα και δεν υπήρχε δεν αγωνιστούν ω αλλαγή κάποιο παίχτη. αλλά το να μην υπάρχει στην αποστολή του αγώνα 18, δηλαδή ναι. 16 που είναι παλιά, δεν, δεν έχει υπάρξει από το ναι, 30. καταπληκτικό. Οπότε νομίζω ότι. Ε, ο Μάρκο Ράσφορντ σε ό,τι αφορά το πόσο καλό πόσο είναι, γιατί ε, γράψα, ε, έγραψε το κόντρα ότι. Κάναμε ένα αποστάσμα στο Χρειάζεται πολύ ωραίο ποστάρισμα. Κλέψαμε ένα ποστάρισμα προφανώ από ξένα μέσα που το είδαμε και μα έκανε εντύπωση. Ε, 200 συμμετοχέ επαγγελματικέ η Manchester United, ο Ράσφορντ, 64 γκολ 31 assist. Στα 20... Στα 22 του. 22, που στα 22 του ανήχε 40. Ο Αντρή και ο Κρισάρο Ρονάλδο στα πρώτα λιγότερα. 200 επαγγελματικά μάτια τη καριέρα του. Πολύ λιγότερα. Εντάξει. Πολύ. Είχαν λιγότερα και assist και goal. Ναι. Ουσιαστικά ο Ράσφορτ κάθε δύο μάτια μπλέκεται σε ένα goal. Ναι, ναι. ναι. Ε, και Ρονάλτο, δύο μηχανέ του goal, ε, δεν είχαν αυτή την ε, ναι. πορεία στα πρώτα παιχνιά τη καριέρα του. Και από κάτω ξέσπασε ένα πόλεμο, α πούμε, στα σχόλια. Ένα διχασμό μεταξύ του είναι καλό παίκτη ο Ράσφορντ, γι' αυτό κάνει αυτά που κάνει, σε αυτή την ηλικία που είναι, και ότι οι υπόλοιποι παίκτε είχαν συμπαίκτε πολύ καλού και γι' αυτό μοιράζονταν τα γκολ και τι ασσίστ. Ενώ ε, καλά, ορα, ο Ράσφορντ τώρα το παίρνει μονοπόλιο. <σχελίσου> ότι ποια θέση έπαιζε ο καθένα. Ο Ράσφορντ παίζει σε <σχελίσου> δερφόρντ, δεν παίζει, ο Ρονάλντο δεν έπαιζε. Δεν νομίζω ότι ο Αρή, για στο... τον Αρή και για τον Ροναλδο μετά το 2007. Γιατί οι 200 συμμετοχέ που μιλάει ήταν από το καλοκαίρι του 2003 ω το καλοκαίρι του 2006. Κάπου εκεί Που έκανε είναι. το leap ο Ρονάλντο, σωματικά κυρίω. Και, απο, και αποφάσισε να φύγει από το άκρο. Και να, να, δηλαδή το αποφάσισαν οριστικά ότι πρέπει να φύγει από το άκρο και πρέπει να παίξει περιοχή απ' έξω, 9 μισάρι και λίγο να αρχίσει να, να δημιουργήσει. Και έκανε το 2000 2003, τη φοβερή χρονιά με 42 γκολ. Οπότε. Οι 200 συμμετοχέ του Χριστιανών σε σχέση με τι δεν ξέρω πόσε συμμετοχέ έχει κάνει στη Μάτσε Ουνάιτεν, με τι αμέσω επόμενε, δεν είναι ενδεικτικέ στο κλάσμα. Okay. Δεν είναι ενδεικτικέ στο κλάσμα, αλλά του Αρή είναι. Ο Αρή πήρε από την πρώτη στιγμή στην Arsenal. Για, για όχι, αυτό. Όχι, όχι, πρόσεξαι. 200 συμμετοχέ στην καριέρα του. Δηλαδή, μετράει του Αρή από Μονακό Α. και Ιουβέντου και ε, ε, ίσω ναι, να ναι, ναι, πιάνει ναι, ναι, ναι. κάποια Κατά, ε, τότε, ε, τότε δεν. Εντάξει.

Το συζητάγα... Και πιο πριν ήταν ο Δηλαδή... Ναι, και συζητάγαμε για τον Λουκάκου. Ακριβώ. Άρα, μήπω τελικά πρότας. λένε κάτι θετικό και οι αριθμοί. Ναι, κάτι... ε, εννοείται ότι. Που, κάτι που ισχύει βασικά, όχι θετικό. θετικό προ... Οι αριθμοί είναι πολύ καλοί. Ε, 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 μήπω ε, λένε όμω την αλήθεια και δεν λένε ψέματα οι αριθμοί. Ότι ένα αφού... είναι... αφού... πολύ καλό παίχτη. Ότι μπορεί να καλό παίχτη. είναι ο κατέστηστηστηστηστη United οριστικά, δηλαδή ότι είχαν αφήσει οι διάδοχοι που τουλάχιστον προσπαθούσαν να κάνουν κάτι καλό, δηλαδή χωρί να έχουν τι δυνατότητε και τι ικανότητε οι ίδιοι. Ο Μουρίνιο διέλυσε και οικονομικά την ομάδα και διοικητικά ε, 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 εξέθεσε όλε τι ανυπαρξίε τη. Όλε τι ανυπαρξίε τη, όλε τι ανυπαρξίε εκτέθηκαν με τον Μουρίνιο. Και προφανώ όσο η Manchester United δεν νικάει, αυτό λέω, αυτό λέω από την αρχή. Κανένα παίκτη τη Manchester United δεν είναι καλό όσο δεν νικάει. Μιλάμε τόσο για του καλύτερου παίκτε τη ιστορία τη. Μιλάμε για παίκτες που είτε ήταν τα μπάσμι Babes που είχε το, είχαν το αεροπλάνο και γι' αυτό η ομάδα γίνεται Στοπ. Η... Πανέθεση. Αυτοί είναι οι μοναδικοί μπέμπιδε τη Μάτσε Γκάρντ. Ακριβώ. Δεν υπάρχουν άλλοι μπέμπιδε. Δεν μπέμπιδες. υπάρχουν άλλοι μπέμπιδε. Οι μπέμπιδε πέθαναν το 58. Ακριβώ. Το 68 η ομάδα το... του Best δεν ήταν οι μπέμπιδε. Ναι, ναι. Και απλώ έτυχε ο, ο, ο Μπόμπι ποιος... Τσάλτο να είναι ζωντανό από το 58 έω το 68. <laughs> δεν ήταν μπέμπιδε. Ο Τζορτ Μπέστ δεν ήταν μπέμπιδε. Μπέμπισαν ήταν ο Ντάνκαν Έντουαρτ. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο αεροπλάνο. Αν ακούσετε δημοσιογράφο να αποκαλεί μπέμπιδε τη Μάτσε United, να ξέρετε αυτό είναι ένα άσχετο δημοσιογράφο. Ακριβώ. Ωραία. Ακριβώς. Συνέχισε παρακαλώ αυτό που λέει. Ήταν τα Μπάσμι Μπέμπιζ λοιπόν ήταν ο Μπέστ, ήταν ο Μπόμπι Τσάλτον. Να πούμε και τον Ντένι Λό. Εννοείται ότι θα πούμε και τον Ντένι Λό. Τρει. Και μετά, μετά από αυτού, δεν έχει σχεδόν κανέναν να θυμάσαι από το 70, από το 70 ως το 92. Εντάξει. Οκ. Υπάρχουν, αλλά... Ρόψον. Ο Ρόψον <χερικοί> ήταν αρχηγός ομάδα ομάδας 93. Ναι, όχι. Okay. Ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Υπήρχε. Ναι, <χερικοί> αλλά, υπήρχε. αλλά πριν και πριν το 92 υπήρχε. Ήταν δικαίωση για αυτόν το, 90, το 93. Θέλω να σου πω ότι αν δεν έχεις μια ενδελεχή να, 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 υποστηρίζεις τη Manchester United να βλέπεις τα παιχνίδια της, να τα βλέπεις από παλιά το Robson δεν θα τον έβαζες. Δηλαδή, Άξι. μου φαίνεται ότι δεν θα τον έβαζε. Δηλαδή, έχει έχεις και τα παιδιά ε, του που έβγαλε ο Φέργκουσον από τι Ακαδημίε μετά. Ναι, οκ. Okay. Μέχρι και τον Ντέιβιν Μπέκαμ μπορεί να βάλει. Δηλαδή, ο, ήταν... Ο Φέργκουσον, ήταν... επειδή ήταν στα πέτεινα χρόνια, άμα μπορούμε να το έχεις πούμε δίκιο, έτσι, ναι. έγινε πολύ αγαπητό. Έχει δίκιο. Όπω α είναι πολύ αγαπητό σε φίλος του Ολυμπιακού. Ο Τσαλουχίδη, ο ναι, ο... Κανένα Είναι πολύ αγαπητή και ίσως ίσω να είναι πιο πάνω από εκεί που θα έπρεπε να είναι κανονικά. Ναι, Βασικό αξία. Όχι, okay, yeah. ο Ρόμψε ήταν και καλό παίκτη. Καλό αυτή η αντίθεση. <laughs> Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται να κερδίσει η τη United. Δεν ξέρω πώ μπορεί να γίνει αυτό. Δεν ξέρω πώ μπορεί να γίνει αυτό. Και αυτό είναι το, το όλο νόημα. Να καταρχά να σου λουπουθούν τα, οικονομικά. Γιατί ο Μουρίνιο έκανε, ξαναλέω, μεγάλη ζημιά. Και τώρα φαίνεται αυτή η ζημιά που έχει κάνει ο Μουρίνιο. Δηλαδή, φαίνεται και, και στο κομμάτι. Πρέπει να σου λοιπόν, λίγο τα οικονομικά, να δουν τι να δει, θα κάνει η διοίκηση, να φέρει παίχτε που θα ε, συλλεχώ στο Ράσφορντ και εδώ θα δούμε πραγματικά αν ο Ράσφορντ είναι σπουδαίο παίκτη, θα γίνει σπουδαίο παίκτη, είναι ένα απλό καλό ποδοσφαιριστής. πότε απολύθηκε ο Μουρίνο από το United, ε, Δεκέμβρη του 2018, μετά το 3 με τη Λίβερπουλ. Mm -hmm. Οπότε λε ότι μετά από περίπου ένα χρόνο φαίνεται πώ έχει καταστρέψει την ναι, ομάδα. Ναι, ναι. Οπότε ε, του χρόνου, τέτοια μέρα θα συζητάμε για το πόσο Βαλβέρντε κατέστρεψε στην Παρσελώνα. Σωστά! Δύο, δύο λέξει έχω να σου πω. Ναι. Θανάση Κρεκούκια. Μάλιστα. Ακριβώ. Ο άνθρωπο που έγραψε το κείμενο με σκεούνα φάρσα και που ζηλεύω αυτού που δεν τον έχουν διαβάσει ακόμη και θα το διαβάσουν επειδή μόλι τον αναφέραμε. Ε, δύο λέξει είναι. Εκπληκτικό Λύπο, κείμενο. Εκπληκτικό και εκπληκτικό ήταν να πω και εδώ. Που σχολιάζει τα πάντα εκτό από το τι έκανε ο Βαλβέτερο. Να σταματήσω να πω και εδώ ότι και το κείμενο που έγραψε εσύ μετά την Παρασκευή και τον ε, ημιτελικό μεταδίκτυο Μαδρίτης ήταν επίση πάρα πολύ ωραίο. Με δύο κείμενα το κοντά.gr πήγε το ρεπορτάζ στην Παρσελόνα σε άλλο level. Και... Απλώ είναι καλό, είναι ωραίο κείμενο γιατί ο Γκρακού και το θυμό και την οργή να ξεχυλήσει για την ανύπαρκτη διοίκηση. Που... Και υποσχέθηκε και νέο κείμενο. Όλα αυτά, αυτή τη 40 ετία έχει καταστρέψει την Παρσελόνα. Δηλαδή... Πέρα από την πλάκα, αυτό ακριβώ παρουσιάζει ο θανάτου στο κείμενο το που δεν τα ξέρει ο κόσμο. Ναι. Δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, έχει να κάνει με το διοικητικό. Ποιο πραγματικά διοικεί την Παρσελόνα, ναι. ποιο δεν τη διοικεί. Ε, Ποιο ήταν ο φίλο του Βαλβέρδε που ε, ξαφνικά είχε εισηγηθεί την απόλυσή του πριν δύο χρόνια και τον ξέρετε όλοι το όνομά του. Ε, έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Ακριβώ. Που τον πήρε στην Παρσελόνα και ξαφνικά ζήτησε και την απόλυσή του πέρυσι μετά το φιάσκο με τη Λίβερπουλ. Ε, ποιοι τον κράτησαν, ποιοι τον άφησαν, πώ τον συμπεριφέρθηκαν. ένα φοβερό κειμένο με λίγε σαν συναισθηματικοί, σαν να νιώθει ότι, ότι ο, γραφιά είναι έτοιμο να κλάψει, να βρει τα δάκρυα, να τρέξει. Εντάξει, η πλάκα ποια είναι. Ότι κάτω από το κείμενο του Θανάση μου βγάζει ένα κείμενο για το βίντεο του, του, του Πικέ που το έχει γράψει ένα επίση συνεσημασμένο δημοσιογράφο του κοντά.gr και λέει στο, στο κείμενο ότι ο Πικέ πήγε στο Βαλβέρδε και του είπε: Θέλουμε να πάμε σε ένα πάρτι. Και του είπε ο όχι πέντε φορέ. Του είπε ο Βαλβέρδε όχι πέντε φορέ. Και μετά τι πέντε φορέ, παρόλο που υπάρχουν πέντε φορέ, ο συγκεκριμένο δημοσιογράφο έγραψε ότι ο, ο είναι, ότι ο είναι διακοσμητικό στοιχείο. Με πέντε συναντήσει. Τόσο αυστηρά κρίνουμε τον προπονητή τη Παρσελώνα. Ο Πικέ. Τελικά πήγανε. Άρα πήγανε, μάλλον διακοσμητικό ήταν. Πήγανε, μάλλον πήγαινε για πρόεδρο τη Δημοκρατία στην Ελλάδα. Γιατί, γιατί όπω όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν υπάλληλοι σε επιχειρήσει. Uh -huh αν το αφεντικό δεν διατάξει τιμωρία, δεν υπάρχει τιμωρία. μορία. Και δεν το, το αφεντικό δεν μπορούσε να διατάξει τιμωρία. Όχι επειδή δεν είναι τη. Λοιπόν, δύο, δύο, δύο άσχημα πράγματα συνέβησαν στην Παρσελώνα τα τελευταία. Ο Ερνέστο και ο Βαλβέρτε. Τα τελευταία 10-12 χρόνια. Που πέθανε ο Κρόιφ και έφυγε ο Τσάβη. Γιατί μεγάλωσε. Αυτά δύο πράγματα συνέβησαν στην Παρσελώνα. Μετά τον Τσάβη, ο Τσάβη φύγε το καλοκαίρι του 2015, η Παρσελώνα δεν ξανά είδε άσπρη Με τον Τσάβη και τον Μπουγιόλ, παραδείγματο χάρη, νοοτροπιακά ζητήματα του στυλ χωρί τη κοιλιά σε πανηγυρισμού. Αν θυμάσαι, δεν, δεν υφίστανται ποτέ. Και μιλάμε ότι πήγε σε πάτη ένα παίκτη που τον είχε δείξει την προηγούμενη φορά το βίντεο τη Sport να κυνηγάει τον Μπόγιαν Κρικίτ με το Σόβρακο ενώ λέγανε το δελτίο ειδήσεων. Okay αυτό ο παίκτη πήγε, πήγε, σε πάρτι και είπε: Θα πάμε σε πάρτι. Και τον έδειξε η κάμερα και προφανώ δεν υπήρχε κανένα, καμιά τιμωρία. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι αυτό που μου λε, αν φέρει ένα περιστατικό, δεν ήταν πάρτι. Ήταν μια εκδήλωση του μεγάλου χορηγού τη Μπαρσελόνα, τον οποίο ο ίδιο έφερε το χορηγό, δεν τον έφερε η ίδια ναι. στην Μπαρσελόνα, και ήταν προφανώ αδύνατο να απουσιάσει. και ο Βαλβέρντε, χωρί να καταλαβαίνει τι συμβαίνει, έλεγε όχι. Σαν να μην ξέρει που βρίσκεται. Μα δεν νομίζω ότι μπαίνει κανένα στον κόπο να του εξηγήσει. Γιατί και ο αυτό, Πικέ, λοιπόν, πικέ το παρουσίασε. Αυτό το πρόβλημα. Και ο Πικέ το παρουσίασε. Μα ο Πικέ θα το κάνει αυτό με κάθε προπονητή. Όχι. Να σου πω κάτι κόστα. Με τον Guardiola και τον Μουρίνιο δεν θα το έκανε. Άσε που και ο Κουαρτιόλ και ο Μουρίνιο θα λέγανε ναι, γιατί θα καταλαβαίνουν που βρίσκονται. Ο Ερνέο του δεν έχει καταλάβει, δεν έχει καταλάβει ναι. το μέγεθο του σώματο. Ποιο το Μουρίνιο τώρα βρίσκεται. ο Μουρίνιο έχει περάσει την Παρτζόνα μεταφραστή. Ο Μουρίνιο στα καλά. Του. Λοιπόν, ο, στα καλά του έχει περάσει την Παρτζόνα μεταφραστή. Λοιπόν, ε, υπά... λοιπόν, όταν ήταν λοιπόν, ο Κρόιφ, ε, χάθηκε κάθε φράγμο. Ο Κρόιφ ήταν εκείνο άνθρωπο που έλεγε ότι ξέρετε τι, η διοίκηση είναι διακοσμητικό στοιχείο. Δεν καταλαβαίνει ποδόσφαιρο η διοίκηση. Δεν καταλαβαίνει ποδόσφαιρο. Και φυσικά η διοίκηση τη είναι πρόβλημα για την Παρσελώνα Πάρα πολλά χρόνια. Ο Μαραντών έγραψε. Έγραψε βιβλίο του. Ότι κάποτε πήγε πέρα. Πέταξε το κύπελο. Το, έσπασε ένα κούπαν για να πάει στο παιχνίδι προ τη του Μπέρτ του Σούστερ. Και του δίνανε το διαβατήριο το οποίο του είχαν κλέψει. Έγραψε το βιβλίο του τέτοιο πράγμα. Ε, ε, και θέλω να πω επίση ότι και όλα. Όλα αυτά που ξεφτύλισε το θεσμό Μπαρσελώνα δηλαδή. Το, τη διαφημίστη Φανέλα. Την, υποκρισία την απίστευτη με τη UNICEF ότι δήθεν τη φορά για φιλανθρωπικό σκοπό και τώρα μοιάζει η φανέλα με ομάδα βόλεϊ. Με ομάδα βόλεϊ μοιάζει η yeah, φανέλα. Yeah, δηλαδή yeah. και έχει γραμματώσει μας, πούμε. Και φυσικά από τη στιγμή που αυτός ο, πέθανε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει, έχασαν και οι μαθητές όπως γράφει και ο Θανάσης αν θεωρήσουμε ότι ο Βαλβέρδε είναι ένα καλό, κακό, δεν ξέρω τι τέτοιο. Είναι στην ίδια νοοτροπία, στην ίδια τεχνοτροπία, στην ίδια συμπεριφορησιακή στάση, δεν ξέρω. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι υπήρχε ένα άνθρωπο που πέσει να ανάχωμα ώστε αυτοί που δουλεύουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα να δουλεύουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα επειδή ο λόγο του πέρναγε και ήταν ο μόνο άνθρωπο στην, στην ιστορία του ποδοσφαιρίου που είχε το αλάθητο σε ένα φανταστικό κύκλο ανθρώπων. Αν θεωρήσουμε λοιπόν αυτό, τότε πρέπει να πούμε ότι για κάθε προπονητή, είτε λέγεται Λουί Ενρίκε, για τον οποίο δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε ότι έχει προσωπικότητα, ότι είχε προσωπικότητα ω παίκτη, εν πάση περιπτώσει, είτε λέγεται Τάτα Μαρτίνο, είτε λέγεται Τίτο Βιλανόβα, όπω και να λέγεται ο προπονητή αυτό, είναι δύσκολο γιατί δεν έχει πια το, την προστασία που του προσφέρει. Ένα τέτοιο άνθρωπο, ένα τέτοιο ποδοσφαίρο άνθρωπο. Ναι, ωραία. Ε, η Μπαρσελόνα έχει μάθει να ζει όμω χωρί Κρόιφ. Δεν ήταν ο Κρόιφ όταν υπήρχε ο Λιού Σεντρική εκεί πέρα και έκανε δουλειά, έκανε έργο, έπαιρνε τίτλου μεγάλου, μικρού, ευρωπαϊκού, εγχώριου. Ε, Δυστυχώ είχε μάθει να ζει και με ανύπαρκτε διοικήσει του Σάντρο Ρόσελ και μετά του δεξιού χεριού του που ξαφνικά έγινε το νούμερο ενώ, επειδή αντιμετώπισε προβλήματα με το νόμο Ρώσελ, ο Ρόσελ ε, του Μπαρτομέου τώρα. Και έχει δεχτεί απίστευτη κριτική ο Μπαρτομέο και δίκαια mm. για τα πάντα. Mm. Εγώ, α πούμε, άμα έβλεπα το Μουρίνο να αναλαμβάνει τον Άγιαξ, τον Άγιαξ που βλέπουμε και θαυμάζουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Mm. Και ξαφνικά βλέπω τον Άγιαξ να στείνει πούλμαν, να παίζει όπως παίζει ο Μουρίνο τα τελευταία 5-10 χρόνια, mm. και να κερδίζει τίτλους στην Ολλανδία και να πήγαινε καλά στην Ευρώπη δεν θα χαιρόμουν. Θα λέγα ότι ο Μουρίνιο κατέστρεψε τον Άγιαξ. Νομίζω ότι κανεί δεν θα χαιρόταν στην Ολλανδία. Ναι. Απλώ θέλω να πω ότι ε, υπό την έννοια αυτή έχει δίκιο. Έχει το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Όσε φορέ έχουμε αναφερθεί στο Βαλβέρδε. Για να καταλάβει και ο κόσμο, ναι. ο Βαλβέρδε δεν, δεν είναι ότι έχει στήσει πούλμα στην Παρσελώνα. Απλά έχει τελείω αλλάξει το αγωνιστικό στυλ που έχει αυτό, θεσπίσει ο Κρόιφ εδώ και για, 40 χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι. Γι αυτό λέω ότι Βγαίνει μια φουρνιά και πρέπει να κάνει υπομονή για να βγει επόμενη. Γι' αυτό λέω ότι γι' αυτό και οριοθέτησα τον τζάβι ω το σημείο αναφορά στη φάση ότι μεγάλωσε. Φάση ότι μεγάλωσε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ούτε τα MSN είχε την τύχη να, να, απολαμβάνει που... Ναι, έφυγε μπο... ο Νέιμαρ στις τρεις εβδομάδες από τη στιγμή που ήρθε. Μπορεί εβδομάδες... να πει ότι το... ο Νέιμαρ είναι μια κάλυψη και είναι ένας φωτα... ήταν ένας φανταστικό πρώτος και είχε κάνει και την πιο... Παρόλο που η Μπαρσενόνια αποκλείστηκε από τη Γιουβέντου στους 8 είχε κάνει μια πολύ 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 καλή χρονιά ο Νέιμαρ. Ε, ούτε λοιπόν η Μάρ είχε ε, και προφανώ, α πούμε, θυμ, θυμ, θυμόμαστε κάτι φιάσκα του στήλου Ντεμπελέ. Δεν μπορούσε να κάνει ποδαράκια στην παρουσίαση του. Κάτι τέτοια φιάσκα. Εντάξει, αυτό έχει σημαίνει και με τον Καρεμίρο. Ναι, αυτά, ρε καλά, παιδί. Δεν μου. έχει νόημα. Δεν λέω, δεν λέω αυτό. αυτό. Λέω ότι άρχισαν να πηγαίνουν όλα στραβά. Και νομίζω ότι. Ε, εντάξει, ήταν και αυτό Ωραία. που έγραψε Ποιο... για το ταξί. Που... Λοιπόν. <laughs> <laughs> ναι. Ποιο είναι το έργο του Βαλβέρντε λοιπόν. στην Παρσελόνα. Τι έκανε ο Βαλβέρδε στην δύο μισή χρόνια. Ε, δύο πρωταθλήματα. Okay. Έφτασε, έφτασε σε ένα προημιτελικό Champions League τον οποίο έχασε. Έφτασε σε ένα, προημι... σε ένα ημιτελικό Champions League τον οποίο έχασε. Uh-huh. Οι αυ... αυτό... στόχοι ιστορική, του Μπατσελάνου σε αυτό το διάστημα ήταν ε, έξι τίτλοι κάθε σεζόν, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν γινότανε. Έχοντα τον καλύτερο Κώστα. παίκτη του κόσμου, όπω λε, ξέρω εγώ, κάθε. Ναι. Α, και έχοντα και μεταγραφέ ε, ε, εννιαψήφιο ε, ποσό. Ναι, Κώστα μου, μια, μια, ομάδα το έχει κάνει. Το έχει και η Μπαρσελόνα. Αλλά αυτή η Μπαρσελόνα ήτανε... ήταν. Ο στόχο αυτό ήταν όμω. Ο το, είναι, το, το πήρε η, το Valverde, η για Βαρσελόνα με αυτό το στόχο. Ο, ο στόχο είναι. Εκτό να κοροϊδευόμαστε. Να ναι, προφανώ κοροϊδευόμαστε. Γιατί προφανώ ο Βαλβέρδε δεν είπε ότι αυτή είναι η στόχη μα. Mm -hmm. Προφανώ είναι ότι είναι, ότι είναι πολύ ισορροπημένο για να βλέπει. Αλλά τι, τι πήγε ο, ο Βασιλώνα, για να χάνει τίτλου. Όχι για να χάνει, για να διεκδικεί τίτλου και ενδεχομένω να κερδίσει κάποιον. Ο, ο, ε, αυτό που σου λέω, ε, λέω α πούμε είναι ότι στο Champions League. βέβαια. Είναι, μια με λίγο, λίγο με έχει ένα, ένα δίκιο. Στο νόμισμα είχε κάνει δύο ήττε ο Βαλβέρδε. Mm -hmm. Αλλά ήταν οι πιο τσουχτερέ, οι πιο οδυνηρέ. Οπότε δεν μπορεί να πει και το, το ποσοστό του στι νίκε και σε όλα αυτά. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι ο Βαλβέρδη πήρε μια ισχυρή ομάδα και την κατέστρεψε. Ο Βαλβέρδε πήρε μια ομάδα σε πειραματικό στάδιο εκτό από τον θεαματικό ηγέτη τη πήρε μια ομάδα στην οποία έλειπαν τα δύο άλλα κομμάτια που την έκαναν την καλύτερη όλων των εποχών και πήρε μια ομάδα που της έλειπε ακόμα και ο ένας από τους τρεις παίκτες που το καλοκαίρι του 15, που το καλοκαίρι του 15 πήρε το Champions League μαζί με τον, για τον Λουίσ για λογαριασμό του Όποιος και να ήταν σε αυτά τα δύο μισή χρόνια όμως ήξερε ότι αυτά θα αντιμετώπιζε και θα ναι. έπρεπε να είχε τρόπο να τα αντιμετωπίσει. Και επίσης, να πω και Να κάτι... έχει προετοιμάσει το έδαφο για να τα αντιμετωπίσει. Θα έπρεπε να πώς ήξερε. Πώ θα τα αντιμετώπιζε, Με κάποιο αγωνιστικό σύστημα, με αλλαγή συστήματο, με κάποιον, <συστηνή> να βρει κάποιον άλλο παίχτη, να μεταφέρει κάποιον παίχτη πάγων σε αυτή τη θέση που. Για να καλύψει τον παίχτη. Δεν θα αποκλείται να παίζει το ποδόσφαιρο. ο, ο Τσάβι δεν είναι ότι με Βαλβέρντε έγινε 35-36 <συστηνή> <συστηνή> και σταμάτησε <συστηνή> <συστηνή> χωρί <χώρης> Βαλβέρντε, <Valverde. συστηνή> δεν θα γινόταν 35-36. Απλώ δεν υπήρχε καμία. Δεν ούτε, αυτό, ούτε αυτή <συστηνή> η στιγμή. Επίση, νομίζω ότι ο Βαλβέρντε ανέλαβε χωρί τσάβι. Ακριβώς δεν, ακριβώς, δεν, πέτυχε καθόλου. Όχι, δεν το, λοιπόν, το, το, το λέω το για τον Τζάβι. Τον Ινιέστα, το. Το λέω για τον Τζάβι, νομίζω ότι το... αυτομάτω θεωρούμε ότι ο παίκτη που θα έρθει στην Παρσελόνα θα τον απορροφήσει το σύστημα. Ε, το ίδιο θεωρήσα και για τον Άγιαξ φέτο ότι χωρί Ντελ... Ντελίχτη και Ντεγιόν είναι η ίδια ομάδα. Αλλά... Και... Ναι, κάτω το πα. Αλλά δεν ήταν. Δεν ήταν. Δε, τελικά δεν ήταν. Δηλαδή τελικά δεν είναι η ομάδα τελικά δεν είναι ίδια όταν ένα παίκτη θέλει να κάνει κλίματο. Δεν είναι ίδια. Βλέπει μια συνέχεια. Όχι. Δεν βλέπει συνέχεια. Από τον Περσενάριο στο Φετρινό. Α, είδα μια συνέχεια. Ναι, Αυτό. αλλά, αλλά, προ, αλλά προφανώ βλέπει μια συνέχεια όπω είδε από την Παρσελώνα την πρώτη την καλύτερη τη μορφή, στη δεύτερη καλύτερη τη μορφή. Δεν σου λέω για την Παρσελώνα του Γκαριόλα ή του Ράικαρτ ή του, του, του Κρόεφ. Σου λέω την Παρσελώνα του Λουί Ανρίκε στην Παρσελώνα του Βαλβέρδε. Νομίζω ότι φέρθηκε πολύ πιο καλά η μοίρα στον Λουί Ανρίκε. Χωρί να έχει και την αποδοχή από του παίχτε που είχε ο Βαλβέρδε. Σκέψου. Φέρθηκε πολύ πιο Σκέψου. καλά η μοίρα όμω. Δηλαδή, σκέψε. Ο Νιουμάρκο ήταν με πολύ μεγάλη διαφορά. Και ο Νιουμάρ δεν καλύφθηκε ποτέ. Ο Νιουμάρ Νεϊμαρ... δεν καλύφθηκε ποτέ. Αλήθεια. Κάνε κάτι λοιπόν, κύριε Βαλβέρδε, που είσαι επαρκή για την Παρσελόνα. Άρα μπορεί να χειριστεί μια τέτοια κατάσταση, εάν είσαι επαρκή. Πάντω θα τον κουράσει. Εάν, εάν, αν... εάν είσαι ανεπαρκή, όντω δεν μπορεί να χειριστεί μια τέτοια κατάσταση όπω δεν τη διαχειριστήκε. Πάν... Είπε κάτι, κάτι που θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Λοιπόν, εφόσον ο Βαλβέρντα έχει κάνει πράγματα στην Παρσελόνα, έχει παράξει κάποιο έργο και μοναδικέ του ήταν αυτέ, πάνε να πει ότι η διάδοχη κατάστασή του, που δεν θα είναι ο Σετιέν, ναι. εξαμείνουν ναι, λογικά, υπόποντι σε εξαμήνου αναλογικά. Εκτό αν εντάξει, OK, παρέλυψε όλου του τίτλου, ε, οπότε και ούτε, τότε το θα χά μείνει. Ε, μπορεί. Μπορεί. Άμα το σκεφτούν οι άχρηστοι. Αν οι άχρηστοι στη διαχείριση το σκεφτούν, ναι, οκ. Ε, θα υπάρξει μια συνέχεια. Δεν θα πρέπει να αλλάξει τα πάντα ο επόμενο ή την Οσετιέν ή το είναι αυτό που τα καλά, γιατί έχει πετύχει κάτι βαρύ. Ο Τσάβη, ξέρει τι είπε. Ή ο Τσάβη, ή, άμα είναι είδες, ο επόμενο. τι είπε, ότι πρέπει να περιμένει τον επόμενο πρόεδρο το 2021. Εντάξει, για, είναι φίλο του. Για να αναλάβει το για, για αυτό, να, αυτό, αυτό, Δηλαδή ο Τσάβη ήταν πολύ ξεκάθαρο. Λοιπόν, και αντίστοιχα, εάν ο Βαλβέδη είναι επαρκή προπονητή για τέτοιου είδου ομάδε, εφαντάζομαι ήδη σφάζονται αγγλικέ, ιταλικέ και γερμανικέ για να για να τον πάρουν. Ε, τώρα, δεν δε. θα καταλήξει σε καμιά Μπιλμπάου ή σε καμιά Ισπανιόλη ή σε καμιά. Ξέρω... Αυτό ο προπονητάρα. Συνεχίζω, να νομίζω ότι δεν θέλει να φύγει από την Ισπανία. Okay. Αλλά ακούσα μου άκουνα. Α το θέσουμε αλλιώ. Ο Βαλβέρντι ανέλαβε μια ομάδα στην οποία το ένα δεύτερο είναι ένα χάο. Αυτό το ένα δεύτερο. Ή, αυ... Ήταν και πριν. Ήταν πριν. Αυτό το ένα δεύτερο. Γι' αυτό συλλέγω για τον Τζάβι. Γιατί ο Τσάβη, όπως και ο Πουγιόλ, πιο, παλιο, πιο παλιά, η προσφορά τους δεν κρινόταν στο τι είναι, στο τι γινόταν μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Μετά τον Τσάβη, παραγόντας χάρη, τσακώθηκε κόθηκε ο Πικέ με το Μέση. Αν θυμάσαι, αρχές μιας χρονιά. Και ο Πικέ τον έδωσε στο Μέση. Γιατί ο Πικέ δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιον να το σταματήσει να μιλάει. Νέο Πόλεμο Μπαρσελόνα. Ακριβώ. Δεν έχει κανεί να, να μιλάει. Οι κινήσει του είναι για να γίνει νέο Πόλεμο, όχι για να, γίνει, δε, να κατακτήσει Μπαρσελόνα τίτλου. Ναι, δεν έχει να κάποιον. Mm. Ε, Δεν υπάρχει κανεί λοιπόν. Δεν μπορούσε ο προπονητή. Ο προπονητή δεν μπορεί να το μπορούσε. κάνει αυτό. Μπορεί. Δεν μπορεί. Άμα είναι χρειάζεσαι μπορεί. να έχει και κάποιον μέσα στον αγωνιστικό χώρο να σε εκπροσωπεί. Και αφού Όπως... όλοι οι παίκτε θα πάνε καλά μαζί του, γιατί δεν είχε. Δεν, Αφού γιατί, όλοι πίνουν νερό στον ομάδα, γιατί, γιατί δεν, δεν Γιατί, δεν υπήρχε κατάξει την προσωπικότητα και το ειδικό διαμέτρημα για να τον εκπροσωπήσει. Ο Μέση είναι ηγέτη, αλλά είναι για το γήπεδο. Δεν μπορεί να του πει του Μέση, ασχολήσου με αυτό όταν συμβαίνουν τόσα πραγματάκια στη ζωή του. Εγώ ξέρω ότι στου νόμου τη αγορά ο Βαλβέρ δεν κάνει πολύ καλά να περιμένουν να τον απολύσουν και να μην του χαρίσει την αποζημίωση. Γιατί με αυτά που έγραψε και ο Θανάσης και με αυτά που υποψιαζόμαστε ότι συνέβησαν, θα ήταν πολύ, θα ήταν βλάκα να του χαρίσει την αποζημίωση. Έτσι όπω συμπεριφέρθηκαν και αυτά που του κάνανε και ότι διέρεσαν τη συνάντηση. Ε, θεωρώ και ότι δεν ήταν, προφανώς, σε... δεν ήταν. Προφανώ δεν, δεν, ήταν επιτυχημένη η θητεία, η του, του, η θητεία του τα 2,5 χρόνια. Α. Όσο αποτυχημένη μπορεί να είναι έχοντα το Λιονέλ Μέση. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Θα μπορούσε να περάσει τη Ρώμα, ή θα μπορούσε να περάσει μια λίβερ που με τόσε απουσίε στο δεύτερο εμπιτολικό του Champions League πέρυσι. Δεν ήταν ο χειρότερο προπονητή στην ιστορία τη Μπαρσελόνα. <laughs> δεν ήταν ο χειρότερο προπονητή στην ιστορία τη Μπαρσελόνα. Υπάρχουν και χειρότεροι. Υπάρχουν οι προπονητέ που έχουν χάσει κύπελο Καταλωνία το 1999. Υπάρχει ο Ράικαρτ το που έχει κάνουμε, πάρει το Champions League. Το ότι κάνουμε λόγο γι' αυτό. Ε, δεν ε, είναι, όχι, είναι τιμή. Κάνουμε, του. Κάνουμε, κάνουμε λόγο γι' αυτό γιατί σε φοβάμαι, Κώστα ναι, ναι, ναι. Σε φοβάμαι, γι' αυτό κάνουμε λόγο γι' αυτό. Λοιπόν, πεντηκοστό τελείωσε. Η μεγαλύτερη, όχι, όχι. Θα, θα, θα πω λοιπόν το μεγαλύτερο έγκλημα, έγκλημα <laughs> του Βαλβέρδε και το κλείνουμε. <laughs> ναι, πες το. Και σου αυτό, θα, θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Ετοίμασε το έδαφο για τη διαδοχή του Μέση όσο γίνεται. Ή δεν ασχολήθηκε καν με αυτό το θέμα. Τώρα, άμα, θε... άμα θεωρήσετε αν ο Ανσουφάτη. Ο Ανσουφάτη. Οτιδήποτε. Α... Με α, 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 οποιοδήποτε, α, οποιοδήποτε α, τρόπο. Άμα θεωρήσετε το Ανσουφάτη. Με οποιοδήποτε τρόπο ξανά, αν θεωρεί ότι ο ότι δεν είναι μια προσπάθεια διαδοχή του Μέση ή αυτη η παίκτε που έπαιξαν δεν είναι μια προσπάθεια διαδοχή του Μέση, τότε πάω πάσο. Δεν πιστεύω ότι, θα, ότι μπορεί να δεχθεί το Μέση. Πέρασε πάρα υπερβολικά τυχερό σε για να δεχθεί τον καλύτερο όλων των εποχών το, με το πρώτο έτο. Αυτή ο Βαλβέρντε που δεν θα δεχθεί πάλι το Μέση. Ξέρει προ το ετοιμάζει το έδαφο. Αυτό που έχουμε πει εμεί και συμφώνησε μαζί μα και ο Γκουαρδιόλα. Που είπε πριν π, λίγο καιρό, ο Μέση είναι ο καλύτερο νούμερο 9, νούμερο 10, νούμερο 11, νούμερο 8, νούμερο. Ναι. Έχουμε δει το Μέση να παίζει πιο πίσω. Μπράβο. Έστω εσένα μα πει. Μπράβο. Προετοίμασε το έδαφο για το, πού, για το τέλο του Μέση ω επιθετικό. Μα δεν είναι ακόμα ώρα του. <laughs> 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 δεν είναι ακόμα Και μην κάνει έτσι γιατί δεν σε ακούει κανεί. <laughs> Okay. Αυτό ήταν λοιπόν το πεντηκοστό podcast, podcast. Το διασκεδάσα οποίο... πάρα πολύ. <laughs> <laughs> το οποίο το βρίσκεται στο Spotify, στο iTunes, στο. Πού άλλο, στο South Cloud. Διαβάστε τα κειμένα για την Παρσελόνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να τον κόπο και του κόστου του μπράτσου. Καλά, του, ε, του δανεισμού και, και, και του κόστου του μπράτσου στο ρεπορτάζ μετά την Ατέτικο Μαδρίτη. Ειλικρινά <laughs> αξίζουν τον κόπο πάρα πολύ. Ε, θα κάνετε σίγουρα όμω εγγραφή και καμπανάκι, θα πατήσετε στο YouTube για να μην χάνετε κανένα από τα παλιά επεισόδια αλλά και από τα καινούρια. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε και ένα podcast και κάποια special. Στο Instagram αββα. Αλφα, αλφα, στο Instagram αλφα. υπάρχουν ήδη τα ερωτήματα όπου μπορείτε να απαντήσετε π.χ. στο τέταρτο ερώτημα πόσο λίγο είναι ο Ρινέο στο Βαλβέρδε. Άμα είναι πολύ λίγο ή πάρα πολύ λίγο. Εγώ δεν έχω κανένα ρόλο σε, σε αυτέ τι απαντήσει. Αυτέ είναι οι δύο τις απαντήσεις Είμαι ο Βαλβέρδε του podcast. Δηλαδή κάνω <laughs> τη <laughs> <laughs> δουλειά έχοντα ήδη καταδικαστεί. Όχι εντάξει, <laughs> θα σα αφήσουμε <laughs> να χαιρετήσει <laughs> για άλλη μια εβδομάδα με αυτό το εφάνταστο. Ε, γεια σας.